Ήρθαμε εδώ σήμερα μετά από πρόσκληση της προεδρευτικής υπηρεσίας στον αγιασμό της έναρξης λειτουργίας του κτηρίου που παραχώρησε ο Δήμος Λαμιαίων στην προεδρευτική υπηρεσία και στην ΕΜΟΔΕ. Δηλώνοντας για μια φορά ότι η συνεργασία που έχει ο Δήμος Λαμιαίων με την προεδρευτική υπηρεσία και τις υπηρεσίες του προεδρευτικού σώματος είναι συνεργασία ουσίας και όχι τυπική. Είμαστε εδώ σήμερα να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μας απέναντι στις άνδρες και τις γυναίκες του προεδρευτικού σώματος που με αυταπάρνηση, υψηλή αίσθηση κατοίκοντος, ρίχνονται στη φωτιά, σώζοντας ζωές και περιουσίες ανθρώπων. Άρα είμαστε εδώ σήμερα για λόγους ουσιαστικούς να εκφράσουμε αυτή την ευγνωμοσύνη μας, να πούμε ότι αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και επειδή ένα αποτέλεσμα πρέπει να είναι συνεργασία όλων των φορέων, αυτή την συνεργασία δηλώνουμε και δηλώνοντας επίσης ότι όταν υπάρχει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο εξασφαλισμένο. Το γεγονός ότι η ΕΜΟΔΕ βρήκε στέγη στην περιοχή μας και στο Μοσχοκόρι, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, παραχωρήθηκε το παρόν κτίριο το οποίο στέγαζε τις υπηρεσίες της πρώην της Δημοτικής Ενότητας Γεωργοποτάμου και του πρώην Δήμου Γεωργοποτάμου, σημαίνει ότι εμείς παρέχουμε ό,τι υλικοτεχνική υποδομή μπορούμε, στο να είναι αποτελεσματικό το έργο της Δημοτικής Υπηρεσίας και να συμβάλλουμε και εμείς το ότι ο Δημότης να νιώθει ασφαλής ότι όταν υπάρχει κίνδυνος, η περιοριστική υπηρεσία θα προστρέξει άμεσα, αποτελεσματικά, για να καταστρέψει τη φωτιά, να μην έχουν επεκτάσει και να μην έχουν κινδύνους σε ανθρώπους και περιουσίες των ανθρώπων. Εμείς πάντα θα νιώθουμε αυτή την ευγνωμοσύνη απέναντι στην περιοριστική και πάντα θα συμβάλλουμε ο Δήμος Λαμιαίων σε ό,τι απαιτείται και σε αυτό που μπορούμε στο να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο τους, στο να είμαστε κι εμείς αποτελεσματικοί και να συμβάλλουμε και να δηλώνουμε ότι η συνεργασία αυτή είναι προς το καλό των δημοτών μας, στους οποίους βασικά αποβλέπουμε όλους.